Και με αυτό, με αυτή τη μουσική υπόκρουση, ας υποδεχτώ τον πρωτοκαλεσμένο του σημερινού ημερολογίου, που είναι ο επικεφαλής του ΕΛΙΑΜΕΠ, του Ελληνικού Ιδρύματος για την Εξωτερική Πολιτική, ο κύριος Λουκάς Τσούκαλης, ο καθηγητής Λουκάς Τσούκαλης, είναι στη τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα κύριε καθηγητά και καλή χρονιά. Καλημέρα κύριε Τσίμα, καλή χρονιά. Φαίνεται ότι η Τουρκία προσπαθεί να κάνει μια προσπάθεια που ορισμένοι την ονομάζουν η πιο αισιόδοξη επιστροφή στην Ευρώπη. Οι λιγότερο αισιόδοξοι φοβούνται ότι πρόκειται απλώς για έναν ελιγμό υπό την πίεση των καινούριων περιστάσεων. Δεν ξέρω αν μπορεί κανείς με σιγουριά να πει αν η Τουρκία στα αλήθεια επιστρέφει ή μάλλον δείχνει διάθεση να ξαναχτίσει τις γέφυρες που ίδια είχε ανατινάξει με την Ευρώπη. Αναφέρομαι σε όλα όσα κάνει τον τελευταίο καιρό, την προσπάθεια να ξαναφτιάξει όλα τα μέτωπα της εξωτερικής πολιτικής που η ίδια είχε καταρρύψει με το Ισραήλ, με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και προπάντων με την Ευρώπη. Και αν η επανέναρξη των διερευνητικών, κατά τη γνώμη σας, εντάσσεται σε αυτό, δηλαδή έχει έναν χαρακτήρα στρατηγικό, άρα μπορούμε να περιμένουμε ότι θα έχει μονιμότητα. Κοιτάξτε, νομίζω πρώτα απ' όλα ότι η μη προβλεψιμότητα είναι πλέον συστατικό στοιχείο της τουρκικής διπλωματίας. Mm-hmm. Άρα το γεγονός ότι είναι δύσκολο να εκτιμήσουμε αν είναι το ένα ή το άλλο. Είναι έτσι ακριβώς, διότι αυτό και θέλουν, πιστεύω. Ήμουν σχεδόν σίγουρος ότι θα ερχόντουσαν κάποια στιγμή και θα ζητούσαν να ξεκινήσουν οι διερευνητικές για τους χιλιάδες προφανείς λόγους. Mm-hmm. Αλλάζει η κατάσταση στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Ευρώπη, αν και αργά, πιέζει όλο ένα και περισσότερο. Η οικονομική κατάσταση στην Τουρκία δεν είναι ρόδινη και το λέω πολύ ευγενικά. Έχει διά πολλά μέτωπα ο Ερντογάν. Άρα λογικό θα ήταν κάποια στιγμή να δοκιμάσει και αυτό. Πόσο το εννοεί αυτό και τι ακριβώς θέλει να πάρει από αυτό θα το δούμε στην πορεία. Αλλά εμείς καλούμαστε να πάμε σε διερευνητικές. Διερευνητικές σημαίνει αυτό που λέει η λέξη. Δηλαδή πας για να βρεις με τον απέναντί σου αν έχεις κοινά σημεία και αν μπορείς να συμφωνήσεις τι θα συζητήσεις. Δεν έχεις επίσημη ατζέντα. Αυτό σημαίνει διερευνητική. Και αυτό βέβαια θα γίνει, ελπίζουμε, όχι κάτω από τους προβολείς της δημοσιότητας. Δηλαδή θα συζητήσουν οι δύο αντιπροσωπείες, όχι σε δημόσιο χώρο, τι ακριβώς θέλουν να συζητήσουν. Και να δούμε. Μπορεί η κάθε πλευρά, αν θέλει, αν μου επιτρέπετε, μπορεί η κάθε πλευρά, αν θέλει, να τεινάξει τις διερευνητικές συνομιλίες στον αέρα. Για παράδειγμα, διαραίοντας αμέσως τι αρχίζει να συστήνεται. Εντάξει, άμα θέλετε να το υπονομεύσετε, το κάνετε εύκολα. Σωστό. Έχουμε ήδη μια δήλωση του κυρίου Τσαβούσογλου, ο οποίος όταν ρωτήθηκε χθες, όταν ανακοίνωσε την πρόθεση της Τουρκίας να στείλει την πρόσκληση για επανέναρξη, τι θα συζητηθεί, είπε ότι συζητούσαμε στους προηγούμενους 60 γύρους. Αυτό μπορεί να είναι και καλό και κακό, γιατί στους προηγούμενους 60 γύρους όντως συζητήσαμε διάφορα πράγματα, αλλά επίσης η ελληνική πλευρά απέκρουσε τη συζήτηση θεμάτων που θεωρεί ότι δεν μπορεί να είναι αντικείμενο συζήτησης. Έχω πάντως η εικόνα που έχω εγώ από αυτές τις διερευνητικές στο παρελθόν είναι ότι είχαν υπάρξει αρκετά σημαντικές συγκλήσεις ανάμεσα στις δύο πλευρές και αν δεν είχαν διακοπεί το 2016 μπορεί σε λογικό χρόνο να είχαμε πλησιάσει στο επίσημο άνοιγμα διαπραγματεύσεων. Mm-hmm. Αν τώρα η Τουρκία του 2021 είναι η Τουρκία που θέλει να συνεχίσει τις διερευνητικές εκεί που τις αφήσαμε το 2016. Αυτό δεν το ξέρω. Αυτό μένει να απαντηθεί. Διότι όντως η Τουρκία έχει αλλάξει πολύ από το 2016. Έχει αλλάξει ο εσωτερικός συσχετισμός δυνάμεων. Έχουν αλλάξει οι επιδιώξεις ενός πλέον εξαιρετικά φιλόδοξου εν δυνάμει σουλτάνου. Αυτά θα τα δούμε στην πορεία. Mm. Βέβαια, αυτός ο ενδυνάμει σουλτάνος συνειδητοποιεί όσο περνάει ο καιρός και τους περιορισμούς του, έτσι. Δηλαδή, δεν είναι τυχαίο ότι άλλαξε άρδιν η οικονομική πολιτική. Ακριβώς. Δηλαδή, όταν έφτασε σε αδιέξοδο, ο πρόεδρος Ερντογάν έκανε πίσω και άλλαξε την πολιτική του. Το οποίο σημαίνει ότι είναι και ένας άνθρωπος ο οποίος έχει την ικανότητα να εκτιμά καταστάσεις και να καταλαβαίνει
μέχρι που τον παίρνει και που δεν τον παίρνει. Ακριβώς. Αυτό που λέτε είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό σημάδι, το οποίο το είχαμε τους τελευταίους εδώ και δύο μήνες περίπου, αυτή την μεγάλη στροφή στην οικονομική πολιτική, που δεν ήταν εύκολη, γιατί ήταν δεσμευμένος σχεδόν δογματικά σε μια πολιτική επιτοκίων, την οποία υπό την πίεση των αγορών και υπό την πίεση της οικονομικής κατάστασης άλλαξε μέσα σε 24 ώρες. Και την προσωποποιούσε μέσω του γαμπρού του. Ακριβώς. Ακόμα χειρότερα. Ακριβώς. Αυτό βέβαια δεν προεξοφλεί τι θα γίνει στο μέλλον, αλλά να δούμε λίγο τι έγινε στο παρελθόν. Γιατί, όπως είπατε, έχετε μια εικόνα του τι είχε συζητηθεί στους προηγούμενους 60 γύρους, που δεν είναι και λίγοι. Όχι. Και λέτε ότι υπήρξαν συγκλήσεις στο διάστημα αυτό. Θα μπορούσε δηλαδή, θέλω να πω, θεωρείτε ότι με βάση αυτή την εμπειρία και με την επιφύλαξη ότι δεν ξέρουμε ποια Τουρκία θα έχουμε απέναντί μας τώρα, θα μπορούσε και να μην είναι μια μάταιη άσκηση διερευνητικές που συζητάμε απλώς για να μην τσακωνόμαστε στη θάλασσα με τα πλοία και τα αεροπλάνα? Εγώ δεν θα ξεκινούσα αν ήμουνα στη θέση των διαπραγματευτών. Δεν θα ξεκινούσα με την άποψη ότι όλα αυτά είναι προσχηματικά και ότι δεν πρόκειται να οδηγήσουν πουθενά. Θα έδινα μια ευκαιρία στις διερευνητικές συνομιλίες και να δω πραγματικά πού το πάει και η άλλη πλευρά. Έτσι, εμείς ξεκινάμε επισήμως λέγοντας ότι η μόνη ατζέντα είναι πώς θα μοιράσουμε τις θάλασσες, δηλαδή ΑΟΣ και υφαλοκρηπίδες σε απλά ελληνικά. Οι Τούρκοι λένε εμείς θα αναζητήσουμε τα πάντα. Από γκριζές ζώνες, από στρατικοποίηση νησιών, εναέριους χώρους, ό,τι θέλετε. Λοιπόν, ας το δούμε όμως, αυτά είναι οι επίσημες δηλώσεις. Σε ένα τραπέζι που είναι κλειστές οι πόρτες και που δεν υπάρχουν δημοσιογράφοι, μπορεί οι συζητήσεις να πάρουν άλλη τρόπη. Ας δούμε, ας δώσουμε μια ευκαιρία στο διάλογο. Σίγουρα δεν υποστηρίζω την άποψη που έχουν πολλοί στη χώρα μας ότι δεν θα έπρεπε να εμπλακούμε σε διάλογο, να αφήσουμε το χρόνο, να αφήσουμε να οριμάσουμε. Αυτό το ακούω τα τελευταία 15-20 χρόνια. Ποτέ δεν είναι ο κατάλληλος χρόνος για να συζητήσουμε με τους Τούρκους. Δεν λέω ότι είναι ιδανικός ο χρόνος μετά από την προκλητική συμπεριφορά της Τουρκίας εδώ και μήνες. Αλλά σε τελευταία ανάλυση, κύριε Τσίμα, ο μόνος τρόπος για να λύσεις τα προβλήματά σου με το γείτονα κάποια στιγμή είναι να κάνεις ένα τραπέζι και να τις συζητήσεις. Υπάρχει ένας φόβος ότι στη διάρκεια αυτών των συνομιλιών η Τουρκία μπορεί να εγείρει θέματα, όπως είναι η αποστρατικοποίηση των νησιών για παράδειγμα, θέματα τα οποία έχει θέσει δημόσια και θα μπορούσα να κάνω ένα μακρύ κατάλογο τώρα που όλοι τα έχουμε ακούσει, που θα υποχρεώσουν την ελληνική πλευρά να σηκωθεί, να φύγει από το τραπέζι και συνεπώς να χρεωθεί στα μάτια της διεθνούς κοινότητας και των εταίρων μας την ευθύνη για την αποτυχία. Έχω εμπιστοσύνη στους διπλωμάτες μας και νομίζω ότι θα μπορούν να το χειριστούν σοφά. Οι κίνδυνοι υπάρχουν, δεν το αμφισβητώ διόλου. Δεν είμαι θεροβάμων. Ξέρω ότι μπαίνουμε σε μια πολύ δύσκολη συζήτηση. Είναι ναρκοπαίδιο. Και γι' αυτό είπα και από την αρχή ότι κάθε μια από τις δύο πλευρές θα έχει χιλιάδες ευκαιρίες να την τεινάξει στον αέρα, αν θέλει. Και εμείς και αυτοί. Ο πλούστερος τρόπος είναι αυτός που είπατε. Να αρχίσει να δίνει στη δημοσιότητα τα θέματα τα οποία συζητώνται και το τι λέει ο ένας και τι λέει κάθε μια πλευρά. Αυτό όμως δεν συνέβη ποτέ στους προηγούμενους 60 γύρους. Κάτι λέει και αυτό, δεν είναι? Ότι στους προηγούμενους 60 γύρους υπήρξε μια εμπιστευτικότητα και υπήρχε ίσως, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, και ένας αμοιβαίος σεβασμός προς την άλλη πλευρά. Και εμείς και αυτοί. Μακάρι αυτό το κλίμα να ισχύσει και τώρα. Δεν το ξέρω, αλλά τουλάχιστον να το δοκιμάσουμε. Και είμαστε αναγκασμένοι, ξέρετε, να το δοκιμάσουμε, διότι αυτό ζητάνε και όλοι οι εταίροι και όλοι οι συμμαχοί μας. Πάντα με την προϋπόθεση ότι η Ελλάδα είναι έτοιμη πάντα να συζητήσει με τους γείτονές της, αλλά όχι με το περίστροφο στον Κρόταφο. Κύριε Τσούκαλε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την πρώτη συζήτηση. Προφανώς αυτή είναι μια υπόθεση που θα κρατήσει πολύ καιρό και θα έχουμε πολλά να κουβεντιάζουμε στις διάφορες στροφές της. Ας ελπίζουμε όχι δυσάρεστα. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή σας μέρα. Να είστε καλά.